το έδαφος. Είμαστε ολόγυμνοι. Τίποτα δεν συγκρατεί το έδαφος. Το νερό της βροχής ξεπλένει τους λόφους μέχρι τη θάλασσα. Ό,τι απέμεινε είναι παντελώς ακατάλληλο για καλλιέργεια. Σε κάποια μέρη της Μαδαγασκάρης η διάβρωση είναι εκπληκτική. Ολόκληρες πλαγιές φέρνουν βαθιές σχισμές εκατοντάδων μέτρων. Λεπτό και εύθραυστο, το έδαφος έχει σχηματιστεί από έμβια ύλη. Λόγω διάβρωσης, το λεπτό στρώμα, σε εισαγωγικά χούμος, που χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια να σχηματιστεί, εξαφανίστηκε. Θα σας πω την ιστορία των Ραπανούι, τους κατοίκους των νησών του Πάσχα, που ίσως μας δώσει τροφή για σκέψη. Ζώντας στο πιο απομονωμένο νησί του κόσμου, οι Ραπανούι εκμεταλλεύτηκαν μέχρι τέλους τα αποθέματά τους. Ο πολιτισμός τους δεν επιβίωσε. Σε αυτά τα εδάφη στέκονταν τα ψηλότερα φοινικόδεντρα. Εξαφανίστηκαν. Οι Ραπανούι τα έκοψαν για την ξυλία. Έπειτα έπρεπε να αντιμετωπίσουν την τεράστιας έκτασης διάβρωση. Ένας Ραπανούι δεν μπορεί πλέον να πάει για ψάρεμα. Δεν υπάρχουν δέντρα για να φτιάξει κανό. Ωστόσο, οι Ραπανούι ανέπτυξαν έναν από τους λαμπρότερους πολιτισμούς του Ειρηνικού. Καινοτόμοι γεωργοί, γλύπτες, εξαιρετικοί θαλασσοπόροι. Κατάφεραν με τον υπερπληθυσμό να κατασπαταλήσουν τους πόρους. Έζησαν κοινωνικές αναταραχές, εξεγέρσεις και πείνα. Πολλοί δεν επιβίωσαν του κατακλυσμού. Το πραγματικό μυστήριο με τις νήσους του Πάσχα δεν είναι πως έφτασαν εκεί τα παράξελα αγάλματά τους, αλλά το γιατί οι Ραπανούι δεν άντεξαν στον χρόνο. Είναι μόνο μία από τις πολλές θεωρίες, αλλά συνδέεται ιδιαίτερα με εμάς σήμερα. Υπερπληθυσμός. Από το 1950 ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει τριπλασιαστεί. Από το 1950 έχουμε αλλάξει ριζικά τη δική μας νήσο, τη γη, περισσότερο από ποτέ στα 200.000 χρόνια ιστορίας μας. Η Νιγηρία είναι η μεγαλύτερη εξαγωγέας πετρελαίου στην Αφρική. Ωστόσο, το 75% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο πλούτος είναι εκεί, αλλά οι κάτοικοί της δεν έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Το ίδιο ισχύει σε όλη την Ιφίλιο. Οι μισοί φτωχοί του κόσμου ζουν σε πλουτοπαραγωγικές χώρες. Ο τρόπος ανάπτυξής μας δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις. Σε 50 χρόνια το χάσμα πλούσιων φτωχών μεγάλωσε όσο ποτέ. Σήμερα ο μισός πλούτος της γης βρίσκεται στα χέρια του πλουσιότερου 2% του πληθυσμού. Μπορούν να διατηρηθούν αυτές οι αντιφατικότητες? Είναι η αιτία για τις μετακινήσεις πληθυσμού σε βαθμό που ακόμη δεν κατανοούμε πλήρως? Η πόλη του Λάγος είχε πληθυσμό 700.000 κατοίκους το 1960. Ο πληθυσμός της θα αγγίξει τα 16 εκατομμύρια μέχρι το 2025. Το Λάγος είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγαλοπόλεις. Οι νεοαφιχθέντες είναι κυρίως αγρότες που μετήκησαν για λόγους οικονομικούς, δημογραφικούς ή λόγω μείωσης των πόρων. Είναι ένας εντελώς καινούριος τρόπος αστικής ανάπτυξης που κατευθύνεται από την ανάγκη για επιβίωση. Κάθε εβδομάδα περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι διωγγώνουν τον πληθυσμό των πόλεων σε όλο τον κόσμο. Ένας άνθρωπος στους 6 ζει σε επικίνδυνο, ανθυγιεινό, υπερκατοικημένο περιβάλλον, χωρίς πρόσβαση σε αγαθά, όπως το νερό, η υγιεινή, ο ηλεκτρισμός. Η πείνα εξαπλώνεται και πάλι. Πλήττει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων. Σε όλον τον πλανήτη οι φτωχότεροι αγωνίζονται να επιβιώσουν, ενώ οι άλλοι συνεχίζουμε να σκάβουμε για αποθέματα, χωρίς τα οποία δεν μπορούμε πλέον να ζήσουμε. Είμαστε εκτός πορείας
σε προηγουμένως άθικτα εδάφη, που είναι όλο και πιο δύσκολο να εκμεταλλευτούμε. Δεν αλλάζουμε το πρότυπό μας. Μπορεί να εξαντληθεί το πετρέλαιο. Μπορούμε να εξορίξουμε από την πισώδη άμμο του Καναδά. Τα μεγαλύτερα φορτηγά του κόσμου μεταφέρουν τόνους άμμου. Η θέρμανση και απόσπαση ασφάλτου από την άμμο απαιτεί εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Απαιτούνται κολοσιαία ποσά ενέργειας. Η ρύπανση είναι καταστροφική. Κλιματική αλλαγή. Η μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι να μαζευτεί κάθε δεσμίδα φωτός. Τα πετρελαιοφόρα μας γίνονται όλο και μεγαλύτερα. Οι ενεργειακές απαιτήσεις μας αυξάνονται συνεχώς. Προσπαθούμε να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη σαν κλίβαλο χωρίς πάτο, που απαιτεί ολοένα και περισσότερα καύσιμα. Τα πάντα γίνονται για τον άνθρακα. Σε μερικές δεκαετίες, ο άνθρακας που έκανε την ατμόσφαιρα κλίβαλο και τον οποίο η φύση φυλάκισε για χιλιάδες χρόνια, επιτρέποντας την ανάπτυξη της ζωής, θα ξαναχυθεί έξω. Η ατμόσφαιρα θερμαίνεται. Μεταφορές, βιομηχανία, αποψήλωση δασών, γεωργία. Οι δραστηριότητές μας απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μόριο-μόριο έχουμε διαταράξει την κλιματική ισορροπία της γης. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους πόλους, όπου είναι περισσότερο γορατές οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης. Συμβαίνει γρήγορα, πολύ γρήγορα. Τα βορειοδυτικά περάσματα που συνδέουν την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία έχουν ανοίξει. Το αρκτικό παγετωνικό κάλυμα λιώνει. Υπό την επίδραση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, το παγετωνικό κάλυμα απόλυσε το 40% της πυκνότητάς του μέσα σε 40 χρόνια. Το καλοκαίρι η επιφάνειά του συρρυκνώνεται. Μπορεί να εξαφανιστεί τους θερινούς μήνες μέχρι το 2030. Κάποιοι υποστηρίζουν μέχρι το 2015. Οι ηλιαχτίδες που άλλοτε αντανακλούνταν στον πάγο εισχωρούν πλέον στα σκοτεινά νερά, θερμαίνοντάς τα. Η διαδικασία θέρμανσης συντελείται γοργά. Οι πάγοι περιέχουν τα αρχεία του πλανήτη μας. Η συγκέντρωση CO2 δεν ήταν τόσο υψηλή εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Η ανθρωπότητα δεν ξαναέζησε σε παρόμοια ατμόσφαιρα. Απειλεί η υπερεκμετάλλευση των πόρων τη ζωή όλων των ειδών. Η κλιματική αλλαγή οξύνει την απειλή. Μέχρι το 2050 το 1/4 των ειδών στη γη θα απειλούνται με εξαφάνιση. Στις πολικές περιοχές η ισορροπία της φύσης έχει ήδη διασαλευτεί. Γύρω από τον Βόρειο Πόλο το παγετωνικό κάλυμα απόλυσε το 30% της επιφάνειάς του μέσα σε 30 χρόνια. Αλλά όσο η Γροιλανδία θερμαίνεται ταχύτατα, το γλυκό νερό μιας ολόκληρης Ηπείρου ενώνεται με το θαλασσινό νερό των ωκεανών. Οι πάγοι της Γροιλανδίας περιέχουν το 20% του γλυκού νερού του πλανήτη μας. Αν έλειωναν, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβαινε κατά 7 μέτρα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει βιομηχανία. Οι πάγοι της Γροιλανδίας υποφέρουν από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που συντελούνται αλλού. Το οικοσύστημά μας δεν έχει όρια. Όπου κι αν είμαστε, οι πράξεις μας έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη τη γη. Η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας είναι ένα αδιαίρετο σύνολο. Είναι ένα κοινό περιουσιακό στοιχείο. Στα εδάφη της Γροιλανδίας εμφανίζονται λίμνες. Το παγετωνικό κάλυμα άρχισε να λιώνει με ρυθμούς που ούτε οι πλέον απεσιόδοξοι επιστήμονες δεν μπορούσαν να προβλέψουν πριν 10 χρόνια. Όλο και περισσότερα ποτάμια με νερό παγετώνων συνενώνονται και φωλιάζουν στην επιφάνεια. Θεωρήθηκε ότι το νερό θα πάγωνε στα βάθη των πάγων,
Αντιθέτως, κυλά κάτω από τον πάγο και τον μεταφέρει στη θάλασσα, όπου σχηματίζει παγόβουνα. Καθώς το γλυκό νερό της Γρυλανδίας βυθίζεται στο θαλασσινό νερό των ωκεανών, οι περιοχές χαμηλού υψομέτρου σε όλη την Ιφίλιο απειλούνται. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Όσο θερμαίνεται, το νερό διαστέλλεται, προκαλώντας μόνο τον 20ο αιώνα άνοδο 20 εκατοστών. Τα πάντα γίνονται ασταθή. Για παράδειγμα, οι κοραλιογενείς ύφαλοι είναι υπερευαίσθητοι στην παραμικρή αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού. Το 30% εξαφανίστηκε. Είναι ο βασικός κρίκος στην αλυσίδα των ειδών. Στην ατμόσφαιρα, βασικά ρεύματα αέρα αλλάζουν κατεύθυνση. Ο κύκλος βροχόπτωσης έχει μεταβληθεί. Η γεωγραφία του κλίματος έχει τροποποιηθεί. Οι κάτοικοι των χαμηλών νησιών, όπως οι Μαλδίβες, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ανησυχούν ιδιαίτερα. Κάποιοι ήδη αναζητούν πιο φιλόξενα εδάφη. Αν η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει όλο και πιο γρήγορα, τι θα κάνουν οι μεγάλες πόλεις, όπως το διασημότατο Τόκιο? Κάθε χρόνο οι επιστημονικές προβλέψεις προειδοποιούν. Το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει παράκτια. 11 από τις 15 μεγάλες πόλεις χτίστηκαν σε ακτογραμμές ή σε εκβολές ποταμών. Όσο η θάλασσα ανεβαίνει, το αλάτι εισχωρεί στον υδροφόρο ορίζοντα, στερώντας από τους κατοίκους το πόσιμο νερό. Τα μεταναστευτικά φαινόμενα είναι αναπόφευκτα. Η μόνη αβεβαιότητα έγκυται στον βαθμό τους. Στην Αφρική, το όρος Κιλιμάντζαρο είναι αγνώριστο. Το 80% των παγετώνων του εξαφανίστηκε. Το καλοκαίρι τα ποτάμια δεν κυλούν πια. Οι ντόπιοι ταλανίζονται από την έλλειψη νερού. Ακόμη και στις ψηλότερες κορφές, στην καρδιά των Ιμαλαΐων, οι αιωνόβιοι παγετώνες υποχωρούν. Ωστόσο, αυτοί οι παγετώνες παίζουν σημαντικό ρόλο στον κύκλο του νερού. Παγιδεύουν το νερό των μουσώνων με τη μορφή πάγου και το απελευθερώνουν το καλοκαίρι που λιώνουν τα χιόνια. Οι παγετώνες των Ιμαλαΐων είναι η πηγή όλων των ασιατικών ποταμών, του Ινδού, του Γκάγκη, του Μέκογκ, του Γιάντσι Καν. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από αυτούς για πόσιμο νερό και άρδευση των καλλιεργειών, όπως στο Μπαγκλαντές. Στο δέλτα του Γκάγκη και του Βραχμαπούτρα, το Μπαγκλαντές δέχεται τις άμεσες επιδράσεις των φαινομένων που συντελούνται στα Ιμαλάια και στη θάλασσα. Είναι από τις πιο πολυπληθείς και φτωχές χώρες του κόσμου. Έχει ήδη πληγεί από την υπερθέρμανση. Οι τρομερές πλημμύρες, σε συνδυασμό με τους τυφώνες, μπορούν να εξαφανίσουν το 1/3 των εδάφων του. Όταν ο πληθυσμός αντιμετωπίζει τόσο καταστροφικά φαινόμενα, σταδιακά μετακινείται. Ούτε οι ευημερείς χώρες θα γλιτώσουν. Η ξηρασία κατέλαβε τον πλανήτη. Στην Αυστραλία οι μισοί αγροί έχουν ήδη πληγεί. Καταφέραμε να εκθέσουμε την κλιματική ισορροπία που μας επέτρεψε να αναπτυχθούμε για 12.000 χρόνια. Όλο και περισσότερες πυρκαγιές μαστίζουν τις μεγάλες πόλεις. Διαδοχικά επιτείνουν την παγκόσμια υπερθέρμανση. Τα δέντρα που καίγονται ελκύουν διοξίδιο του άνθρακα. Το σύστημα που ελέγχει το κλίμα έχει διασαλευτεί σοβαρά. Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται έχουν διασαλευτεί. Το ρολόι της κλιματικής αλλαγής χτυπά για τα μαγευτικά τοπία. Στη Σιβηρία, αλλά και σε ολόκληρη την Ιφίλιο, επικρατεί τόσο κρύο που το έδαφος παγώνει. Είναι το μόνιμα παγωμένο έδαφος. Κάτω από την επιφάνειά του κρύβεται μια κλιματική βόμβα, το μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου 20% πιο ισχυρό από το διοξίδιο του άνθρακα. Αν το μόνιμο στρώμα λιώσει, το μεθάνιο που θα απελευθερωθεί θα καταστήσει ανεξέλεκτο το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
με συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Κυριολεκτικά θα βρισκόμαστε σε ξένα εδάφη.